Κοντά μας τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Coach, συγχαρητήρια για την πρόκριση στον τελικό. Πείτε μας από τα σας συναισθήματα και το πώς βιώσατε το σημερινό αγώνα. Εντάξει, σίγουρα ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια καταρχήν. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε, ειδικά στα πρώτα 25 λεπτά. Ο Απόλλωνας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε εμείς κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου να το γυρίσουμε κάπως. Είχαμε κάποιο προβάδισμα και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο μέχρι το 25. Αλλά εντάξει, ο Απόλλωνας προσπαθούσε με διάφορα σχήματα, με τον Ντόρσε μέσα, με τον Χέντρι, με τον Τίνκα να δημιουργήσει καταστάσεις. Αλλά εμείς χάρη στην άμυνά μας, στην πολύ ασφιχτική πίεση που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αυτή μας κράτησε στο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα στα 10 τρίποντα, 9% για μια ομάδα που σουτάρει 37% είναι πολύ άσχημο ποσοστό. Και χάρη στην άμυνά μας κρατήκαμε στο παιχνίδι, μετά βάλαμε και τα ελεύθερα σουτ και έτσι ήρθε η νίκη. Είναι κάτι που σχολίασα και με τον Ανδρέα Σιζόπουλο αυτό που αναφέρατε, το γεγονός ότι ήσασταν άστοχοι στην αρχή στα τρίποντα. Στη συνέχεια μπήκαν κάποια σουτ, εκεί ανέβηκε η ψυχολογία της ομάδας και νομίζω ότι κάπου εκεί κρίθηκε η αναμέτρηση. Ναι, σίγουρα. Είμαστε μια καλή επιθετική ομάδα που στηριζόμαστε αρκετά στο περιφερειακό σουτ και στην κυκλοφορία. Αλλά παρόλα αυτά οι άμυνες κερδίζουν τους τίτλους και το δείξαμε και σήμερα ότι στους 61 πόντους αφήσαμε τον Απόλλωνα. Και σας είπα και πριν, όταν δεν βάζαμε τα σουτ, η άμυνα μας έδωσε ενέργεια γιατί κλέψαμε κάποιες μπάλες και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια. Εντάξει, συνεχίζουμε. Να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε το τρόπαιο το Σάββατο. Καμιά προτίμηση? Δεν έχω προτίμηση, είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Εντάξει, παραδοσιακές ομάδες, Κεραυνός Αποέλ. Εντάξει, όποια έρθει θα το δούμε σε κανένα δύο ώρα. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο.